Ενωμένοι διεκδικούμε να πάρθουν μέτρα προστασίας των ανέργων. Αύριο θα πορευτούμε στο τελευταίο κομμάτι. Να είμαστε παρόντες όλοι. Αν δεν νιώσουν την ανάσα μας, δεν νοιάζονται. Και την ανάσα μας θα νιώσουν και παράλληλα θα προετοιμαστούμε για να σπάσουμε αυτή την αδικία. Δεν μπορεί να υπάρχουν όλες οι δυνατότητες από τεχνικής, από επιστημονικής πλευράς να δουλεύουν όλοι και για κάποιους λόγους κέρδους κάποιας ομάδας να είναι παροπλισμένος ο λαός μας. Μπορούμε να νικήσουμε, μπορούμε να κάνουμε βήματα μπροστά, χρειάζεται να ξεπεράσουμε προκαταλήψεις του παρελθόντος και οι επαγγελματίες οι οποίοι καταστρέφονται, οι αγρότες που ξεκληρίζονται, οι εργάτες που είναι άνεργοι, που έχουν σήμερα δουλειά και αύριο δεν έχουν, που έχουν μισθούς που σήμερα πληρώνονται και αύριο δεν πληρώνονται, σε ένα κοινό αγώνα, σε μια κοινή συμμαχία, ενότητα να πορευτούμε και με αιτήματα άμεσα, σήμερα, να έχουμε μέτρα ανακούφισης και αύριο να δημιουργήσουμε τις δυνατότητες να προσληφθεί εργαζόμενοι εκεί που μπορούμε. Ο Δήμος Πατρέων έχει ανάγκες από 1.000 εργαζόμενους. Μπορεί με τους 1.000 εργαζόμενους να λύσει λαϊκά προβλήματα. Η πόλη δική μας, οι δρόμοι της είναι βομβαρδισμένοι. Για ποιο λόγο δεν έχουμε εργαζόμενους να πάμε να χτίσουμε, να φτιάξουμε τους δρόμους? Για ποιο λόγο οι εργατικές κατοικίες μας, οι οποίες είναι χτισμένες δεκαετίες πριν και σε ένα σεισμό κινδυνεύουν να πέσουν, για να τι να μην μπορούν να επισκευαστούν, να υπάρχει αντισεισμική προστασία? Γιατί όταν βρέχει πλημμυρίζουμε? Γιατί να μην γίνουν αντιπλημμυρικά έργα? Ποιος ο λόγος? Για ποιο λόγο δεν γίνονται προσλήψεις επομένως στην τοπική αυτοδιοίκηση? Για ποιο λόγο στα νοσοκομεία μας θα πρέπει να γίνεις αποκλειστική νοσοκόμα για το συγγενικό σου πρόσωπο τη στιγμή από έξω υπάρχουν νοσοκόμες, νοσηλευτές, τραυματιοφορείς και τόσοι εργαζόμενοι οι οποίοι είναι παρκαρισμένοι? Για ποιο λόγο στα σχολεία μας να μην έχουμε πάρκια προσωπικού? Για ποιο λόγο σε χίλιες άλλες υπηρεσίες δεν έχουμε τον αναγκαίο προσωπικό? Μας λένε ότι δεν υπάρχουν χρήματα. Εμείς απαντούμε. Χρήματα υπάρχουν. Αλλά αν πας και δίνεις 5,7 δισεκατομμύρια στους τραπεζίτες, πώς θα δώσεις για την πρόσληψη εργαζομένων? Και αυτό να το λες ανακεφαλαιοποίηση? Και τι είναι όρος ανακεφαλαιοποίηση? Την εποχή που κερδίζαν, τα κάναν τα δικά τους δικά τους. Την εποχή που δεν κερδίζουν, ζητούν από το λαό να πάρουν τα χρήματα για να ξανακερδίζουν. Εμείς λέμε ότι χρήμα υπάρχει, θα πρέπει να πάει εκεί που πρέπει. Επομένως, είναι τα αιτήματά μας δίκαια. Υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις να υλοποιηθούν. Ένας παράγοντας λείπει. Ο παράγοντας της συμμετοχής, του αγώνα, της ανατροπής. Να καταλάβουμε ότι τις τύχες αυτής της ζωής τις κρατάμε στα χέρια μας. Αυτοί οι οποίοι που με τα χέρια τους ιδρώνουν και παράγουν το πλούτο, αυτοί θα βάλουν τη σφραγίδα. Δεν περιμένουμε από κανέναν άλλον. Και επειδή και εμείς στην Πάτρα δεν περιμένουμε από κανέναν άλλον, φτάσαμε μέχρι εδώ. Ο αγώνας θα συνεχιστεί. Σας παραδίδουμε τη σκυτάλη να την πάρετε εσείς, να μπείτε μπροστά, να πορευτείτε κι εμείς, να ακολουθούμε και εσείς να το δώσετε στους άλλους και να πορευτούμε. Δεν ζητούμε εμείς άστρα και ζήτω. Τα ζήτω ανήκουν σε αυτούς που φτιάχνουν αυτό τον πλούτο που κατασκευάζουν τα πάντα. Στους εργαζόμενους, στους εργάτες, αυτούς που χτίζουν την Ελλάδα. Και επομένως με αυτούς και με όλους όσους στηρίζονται στα χέρια τους και όχι στην εκμετάλλευσή τους, μπορούμε να νικήσουμε. Αύριο 9 η ώρα ξεκινάμε το τελευταίο κομμάτι της μεγάλης πορείας. Ήταν ένα μεγάλο λαϊκό ποτάμι και αύριο θα πρέπει να ξεχυλήσει για να πνίξει αυτούς που αντιστέκονται στα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων. Εμπρός, Χατζηδέ γυρνά, γιατί μπορείς.